είναι μικρά, μη επανδρομένα εναέρια οχήματα, δηλαδή μικρά αεροσκάφη χωρίς πιλότους. Και η ιδέα ποια είναι εδώ πέρα. Η ιδέα ποια είναι. Να χρησιμοποιήσουμε τα drones για να βοηθήσουμε το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. Ήθελα να χρησιμοποιήσουμε τα drones, ιδιαίτερα τα μικρά, για να βελτιώσουμε την παροχή επικοινωνίας στο υπάρχον τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. Παράδειγμα, σε περιοχές με τεράστια προσωρινή κίνηση, για παράδειγμα σε ένα γήπεδο. Ή εδώ. Εδώ τώρα που έχουν μαζευτεί πολλοί κόσμοι. Στόχοι μας ποιος είναι. Ενεργειακή αυτονομία. Όταν έχω ένα drone, πρέπει να το φορτίζω. Όταν το χρησιμοποιώ κάποιες ώρες, πώς θα το φορτίσω. Το πω, έλα πίσω να σε φορτίσω και να σε ξαναστείλω. Επομένως, ένα σημαντικό στοιχείο, και γι' αυτό και η έρευνα δεν έχει προχωρήσει πάρα πολύ ακόμα, είναι η ενεργειακή αυτονομία των drones. Περισσότεροι μαθητές έχουν ένα κινητό στην τσέπη. Και επειδή μέσα σε μία τάξη 25 μαθητών είναι ανοιχτά 25 κινητά. Υπάρχει πρόβλημα επειδή είναι τόσα πολλά κινητά ενεργοποιημένα. Γενικά δεν είναι καλό μέσα σε μία αίθουσα να έχουμε ενεργοποιημένα πάρα πολλά κινητά. Βέβαια, να πούμε και την αλήθεια, αν αυτό συμβαίνει για λίγο δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά αν όμως είσαι όλη τη μέρα εκεί, αν είσαι 6-7 ώρες, ακτινοβολίας είναι υψηλό όταν έχουμε συγκέντρωση χρηστών οι οποίοι ταυτόχρονα όλοι χρησιμοποιούν κινητά. Να πούμε την αλήθεια στους μαθητές. Έτσι. Δηλαδή, όταν πάμε σε ένα γήπεδο, ας πούμε ένα πιο γενικό παράδειγμα, πάμε σε ένα γήπεδο που είναι χιλιάδες κόσμος, εκεί τα επίπεδα της ακτινοβολίας είναι πολύ ψηλότερα. Και μέσα στην τάξη είναι ψηλότερα τα επίπεδα ακτινοβολίας. Πόσο μάλλον μέσα στην τάξη, όπου είναι κλειστός χώρος, έτσι είναι κλειστός ο χώρος και ουσιαστικά η ακτινοβολία ανακλάται από τους τοίχους και επιστρέφει. Όσο και να σας φαίνεται παράξενο, αυτό συμβαίνει. Η εκδήλωση που πραγματοποιείται σήμερα εδώ, με κεντρικό ομιλητή τον καθηγητή του ΑΠΙΘΙΤΑ, τον Γιώργο Καραγιαννίδη, γίνεται με πρωτοβουλία του Δεύτερου Γενικού Λυκείου Λαμίας, πάντα σε συνεργασία και με την έγκριση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θειότητας, καθώς και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, και οπωσδήποτε πάντα με την στήριξη και την αρρωγή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Λαμίας. Κλήθη λοιπόν και μας τίμησε με την παρουσία του καθηγητής κ. Καραγιαννίδης σε μια ομιλία με θέμα την τεχνολογία και τις εξελίξεις. Αυτό που γίνεται σήμερα εδώ είναι κάτι διαφορετικό. Πέρα από το καθιερωμένο, το που ακολουθείτε στην αίθουσα τις περισσότερες φορές, υπάρχει μια διαδραστικότητα του καθηγητή και της ομιλίας και των γνώσεων και των πληροφοριών που απευθύνεται στους μαθητές, με τη συμμετοχή των μαθητών και όλων των εκλεκτών προσκεκλημένων. Ευχαριστούμε τον κύριο Καραγιαννίδη που μας τίμησε με την παρουσία του και επίσης ευχαριστούμε το Σύλλογο Γονέων του Δευτέρου Γενικού Λυκείου, καθώς και όλους τους φορείς της εκπαίδευσης που μας συνδράμουν και μας βοηθούν στην όποια προσπάθεια κάνουμε, πάντα προς όφελος των παιδιών. Και μια τελευταία επισήμανση, ένα ευχαριστώ στο Δήμο Λαμιαίων, που μας βοήθησε με την παροχή της αίθουσας του Πολιτιστικού Κέντρου και όλων των τεχνικών καλύψεων που θα θέλαμε για να πραγματοποιηθεί με επιτυχία η εκδήλωσή μας. Μας μίλησε για πολλά ενδιαφέροντα πράγματα όσον αφορά την τεχνολογία. Μάθαμε πολλά, ρωτήσαμε, είχαμε πολλές απορίες, αλλά το θέμα ήταν ότι μας τα λέει απλά. Μας μίλησε για τι πρόκειται να συμβεί το 2020, πολλά ενδιαφέροντα πράγματα και έτσι μας λύθηκαν πολλές απορίες. Είμαστε από το Δεύτερο Γενικό Λύκειο και η γυναίκα του μας κάνει βιολογία και μας βοήθησε ακόμη περισσότερο η κυρία Μανοπούλου. Την ευχαριστούμε που έκανε αυτή την πρόταση για αυτή την εκδήλωση. Είναι ένας καινούργιος τρόπος για να μάθουμε εκτός από το μάθημα μέσα στις τάξεις. Οπότε μας βοήθησε ακόμη περισσότερο. Ήταν πιο ενδιαφέρον αυτή η εκδήλωση και μας έλυσε πάρα πολλές σημαντικές απορίες που θα μας χρησιμεύσουν για τη ζωή μας.
ευχαριστούμε πολύ, την κυρία Μανοπούλου και την κυρία Ηλιοπούλου, διευθύντριά μας και όλους που συνεισφέραν για αυτή την εκδήλωση.